centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κυρία Τέλη Γεωρίδου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, καλημέρα και στους ακροατές. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ανοίγει, ξέρετε, και μια γενικότερη συζήτηση. Μια γενικότερη συζήτηση, γιατί όπως μας έλεγε χθες και ο κύριος Κατσάνος, παραδείγματος χάρη από τον Σύνδεσμο, είναι ίσως μόνο η αρχή και δανών επενδυτών και από άλλες χώρες και από Ολλανδία, που έχοντας απαγορεύσει τις χώρες τους για την ανάπτυξη τέτοιων δραστηριοτήτων, δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα να έχουμε πολύ περισσότερες τέτοιες επενδύσεις στην Καστοριά. Είναι μια γενικότερη συζήτηση που ανοίγει πράγματι με αφορμή αυτό το θέμα. Εγώ νομίζω ότι όταν μιλάμε για την ανάπτυξη μιας περιοχής, ιδιαίτερα σε μια εποχή κλιματικής αλλαγής και κλιματικής κρίσης, θα πρέπει η ανάπτυξη αυτή να είναι αηφόρος. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει με βάση μόνο οικονομικά κριτήρια να δημιουργούνται κάποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά να υπάρχει ένας συνδυασμός οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών όρων, ώστε η ανάπτυξη αυτή και οικονομικά να έχει ωφέλη, αλλά και να μην δημιουργεί οικολογικά προβλήματα και να υποβαθμίζει το περιβάλλον. Εδώ λοιπόν πράγματι η συζήτηση αυτή που ανοίγει θα πρέπει να γίνει με επιστημονικούς όρους, με περιβαλλοντική ευαισθησία, ώστε να μην έχουμε αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον μας και στην υγεία μας. Ταυτόχρονα όμως να υπάρχει και η δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων στην περιοχή που θα βοηθούν στη συγκράτηση του πληθυσμού και στις νέες θέσεις εργασίας, μείωση της ανεργίας. Και εδώ θεωρώ ότι δεν θα πρέπει αυτό να το βλέπουμε σαν ένα δυσεπίλητο πρόβλημα, αλλά με πολύ συγκεκριμένους όρους να προχωρήσουμε στην αηφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη. Από την συγκεκριμένη περίπτωση έχετε κάποιες απορίες σας? Γεννήθηκαν πράγματα και απορίες όταν ήσασταν μάλιστα και παρούσα εκεί στη Γενική Συνέλευση των Κατοίκων? Κοιτάξτε, έγινε η Γενική Συνέλευση των Κατοίκων την παραμονή του 15 Αυγούστου, το Σάββατο. Υπήρχε μια καθολική συμμετοχή από τους κατοίκους, όπου έγινε εκεί μια ενημέρωση και προς εμάς του τι ακριβώς βλέπουν να γίνεται στην περιοχή τους. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αγωνία και μια συνολική αντίδραση. Η αδειοδότηση έχει δοθεί σε ένα χωράφι που βρίσκεται δίπλα στον οικισμό. Χωρισμένο στα τέσσερα όμως. Σε ένα χωράφι που βρίσκεται δίπλα στον οικισμό, και από τα στοιχεία που μας δώσαν οι κάτοικοι, υπάρχουν δύο αγροτεμάχια ΚΑΕΚ σε αυτό το ενίο κομμάτι, στα οποία έχει δοθεί, από ό,τι μας έχουν πει, αδειοδότηση για τέσσερις φάρμες. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να δούμε τις λεπτομέρειες. Σε μία ώρα είναι και η συνάντηση που είπατε στην αντιπεριφέρεια. Θα είστε και εσείς? Όχι, θα είναι η Επιτροπή των Κατοίκων, η οποία με Δήμαρχο και Αντιπεριφερειάρχη της Αρμόδιας Υπηρεσίας. Η Αντιπεριφέρεια είναι αυτή, οι υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας είναι αυτές που δώσανε την άδεια, η ΔΑΟΚ. Και αυτό νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει λίγο τα πράγματα, θα τα ξεδιαλύνει για το τι ακριβώς συμβαίνει με την αδειοδότηση. Αν υπήρξαν... αν υπάρχει η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αν υπάρχει η μελέτη των επιπτώσεων στον υδροφόρο ορίζοντα, αν έχει γίνει δηλαδή μια υδρογεωλογική μελέτη, γιατί βρίσκεται κοντά στις πηγές και στο ποτάμι, στο Λαδοπόταμο, ο οποίος καταλήγει στο ποτάμι της Κορομιλιάς που ιδρεύει την περιοχή. Να δούμε λοιπόν κατά πόσο έχουν γίνει οι μελέτες αυτές, ώστε η ανάπτυξη μιας περιοχής, η οικονομική και η επιχειρηματική,
κατά πόσο διασφαλίζει ότι δεν θα υποβαθμιστεί το περιβάλλον, δεν θα υποβαθμιστεί ο αέρας, η ατμόσφαιρα και το νερό που πίνουμε. Ναι, γιατί μια από τις βασικές ανησυχίες, γι' αυτό ήταν και ο πρόεδρος ΔΕΙΑΚ χθες μαζί μας, είναι η περίπτωση αν υπάρχει πιθανότητα να έχουμε μπερδέματα και με το νερό με το οποίο δρεύεται, όχι μόνο η Καστοριά, και πάρα πολλές περιοχές. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτό που πρέπει να δούμε είναι οι λεπτομέρειες με τις οποίες έγινε αυτή η αδειοδότηση, οι μελέτες, οι περιβαλλοντικές και οι υδρογεολογικές. Ναι. Τώρα, για να δούμε λίγο αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει, διότι όλοι θέλουν επενδύσεις. Μια από τις επενδύσεις που μπορεί να γίνουν στην Καστοριά είναι σίγουρα και αυτή, εκμεταλλευόμενη το καθεστώς που υπάρχει πια σε άλλες χώρες που δεν μπορούν να αναπτύξουν τέτοια δραστηριότητα. Πάντως για τη Δανία, εγώ δεν γνωρίζω αν δεν μπορεί να αναπτυχθεί αυτή η δραστηριότητα. Ναι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Ναι, δεν απλά, μπορεί. Απλά εκεί υπήρξε, όπως ξέρετε, και η σφαγή των πανδημίων. Ακριβώς. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα στην δική μας περιοχή υπάρχουν οι εκτροφές, ναι, αλλά αυτές θα πρέπει πάντα, όπως σας είπα και πριν, να πληρούν τους όρους των περιβαλλοντικών μελετών, ώστε να μην υπάρχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, γιατί στην περιοχή είχαμε και πρόσφατα το ζήτημα με την μόλυνση του νερού. Σωστά. Από αντίστοιχες και άλλες δραστηριότητες. Αυτά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Όπως επίσης μήπως πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σε κάτι ακόμα, γιατί χθες μας έστειλε ένα μήνυμα ένας φίλος εδώ και μας λέει ότι αν πούμε το όχι, είναι βούτυρο στο ψωμί οικολογικών οργανώσεων κτλ. Ότι δηλαδή η ίδια η Καστοριά λέει όχι, καταλαβαίνετε πώς μπορεί να εξελιχθεί ένα τέτοιο πράγμα. Κοιτάξτε, λέει όχι στα γονοφόρα ζώα. Εγώ επαναλαμβάνω αυτό που σας είπα στην αρχή. Η δημιουργία οικονομικών δραστηριοτήτων είναι κάτι στο οποίο εμείς θα πρέπει να είμαστε θετικοί. Αυτό όμως θα πρέπει κάθε τέτοιου είδους δραστηριότητα να λαμβάνει υπόψη την κοινωνική διάσταση και την οικολογική διάσταση. Το πώς αυτές οι επιχειρήσεις επηρεάζουν το περιβάλλον. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να απειλήσουν το φυσικό περιβάλλον, και από την άλλη όμως θα πρέπει να δούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις, τους χώρους στους οποίους μπορούν να υπάρχουν αυτές οι δραστηριότητες, ώστε αυτές οι δραστηριότητες να μην αποτελούν μια ανθρώπινη παρέμβαση που θα βλάπτει το περιβάλλον, αλλά θα οδηγεί σε μια υφόρο ανάπτυξη. Εμείς νομίζω ότι έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι ο κλάδος της γουνοπίας είναι από τους πρωταρχικούς παραγωγικούς κλάδους της περιοχής. Θέλει στήριξη, αλλά πρέπει να γίνεται με όρους και προϋποθέσεις. Να σας ρωτήσω, και όχι ανεξέλεγκτα. Θα ήσασταν υπέρ του να δημιουργηθεί μια ζώνη τέτοιων μονάδων στην Καστοριά? Γιατί το πρόβλημα, όπως καταλαβαίνουμε τώρα, είναι αν δημιουργούνται τέτοιες επενδύσεις κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Είναι ένα ζήτημα, κύριε Νατσούλη, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό όσον αφορά και τον χωροταξικό σχεδιασμό που πρέπει να υπάρχει συνολικά στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Ένα ζήτημα το οποίο, όπως θα θυμάστε πολύ καλά, όλο το προηγούμενο διάστημα το είχαμε αναδείξει και το είχαμε επισημάνει και προς την Περιφερειακή Αρχή. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν οι χρήσεις γης. Είναι ζητήματα τα οποία συνολικά και στην δική μας Περιφερειακή Ενότητα και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και στη χώρα ολόκληρη, δεν μπορούν πλέον να καθυστερήσουν. Εμείς από την δική μας πλευρά, όπως θα θυμάστε, είχαμε προχωρήσει όλες τις διαδικασίες για το κτηματολόγιο, για τους δασικούς χάρτες, για τις χρήσεις γης. Αυτά φαίνεται ότι την τελευταία διετία έχουν παγώσει και δημιουργούνται τέτοιου είδους προβλήματα. Άρα λοιπόν είναι απαραίτητο και αυτό, γιατί νομίζω ότι θα διευκολύνει πάρα πολύ και τους ίδιους ακόμη τους επενδυτές. Βέβαια, για να τους λύσει μια σειρά θεμάτων. Γη σε κάθε περιοχή, για κάθε δραστηριότητα. Ακόμη και αντιδράσεων από τις τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή, τώρα για έχουμε τον Γάβρο, αύριο θα έχουμε κάτι άλλο. Η κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα αφήνει το αποτύπωμά της στο περιβάλλον. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει. Θα πρέπει όμως αυτό το αποτύπωμα να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και όχι καταστροφικό προς αυτό. Κάθε είδος λοιπόν δραστηριότητα θα πρέπει να εναρμονίζεται με τις ανάγκες της περιβαλλοντικής προστασίας,
ώστε να μην έχουμε αρνητικά φαινόμενα και ιδιαίτερα στην εποχή μας, όπου αυτές οι κλιματικές και περιβαλλοντικές κρίσεις βλέπουμε τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν και στην ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. Τελικά, κυρία Τελιορίδου, στην συγκεκριμένη υπόθεση με την οποία ασχολούμαστε εδώ και μέρες, πιστεύω θα έχουμε αίσιο τέλος. Θα βρεθεί η χρυσή τόμη, πιστεύετε? Εγώ πιστεύω ότι θα επικρατήσει η κοινή λογική. Θα πρέπει, σας είπα και πάλι, να δούμε τις λεπτομέρειες αυτής της αδειοδότησης αυτής της επένδυσης. Το παρακολουθούμε το θέμα. Εγώ να σας πω ότι ήδη έχω μιλήσει και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο όμως δεν έχει καμία εμπλοκή στην αδειοδότηση. Η αδειοδότηση είναι ξεκάθαρο ότι έγινε από την ΔΑΟΚ, τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής. Ναι. Παρακολουθούμε και το θέμα κατά πόσο έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις. Και να πω και το εξής, ότι σε αυτή τη γενική συνέλευση υπήρχε η συνολική αντίδραση των κατοίκων, αλλά δεν υπήρχε αυτό που λέμε ότι οι κάτοικοι δεν θέλουν αναπτυξιακή δραστηριότητα. Αυτό που υπόθηκε όμως και στο οποίο εγώ συμφωνώ είναι ότι θα πρέπει αυτή η αναπτυξιακή δραστηριότητα να μην γίνεται δίπλα στους οικισμούς εάν προκύπτουν τέτοιου είδους προβλήματα. Μάλιστα. Υπάρχουν χώροι που μπορεί να γίνει αλλού. Κύριε Τελιορίδου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα δούμε και τη σημερινή βεβαίως εξέλιξη. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει σήμερα. Να δούμε και τις λεπτομέρειες αυτών των αδειοδοτήσεων και θα κινηθούμε αναλόγως. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.